Δημοσκοπικά είδα και εγώ τις δημοσκοπήσεις όταν περιμέναμε. Η μία μας δίνει 3,8 και η άλλη μας δίνει 6,8. Δηλαδή θα βρει, θα εγκανήσει ή καλό καιρό θα κάνει. Ναι. Για να είναι πάντα μέσα. Για τη μέση τιμή. Λοιπόν, εμείς καταγράφουμε αισιόδοξα μηνύματα αυτή τη φορά και λέμε ότι είναι στο χέρι του λαού που μας παρακολουθεί η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Εξάλλου και η σύντομη κουβέντα τώρα που έχει γίνει φανερώνει ότι η αντιλαϊκή κυβέρνηση θα υπάρχει. Θα υπάρχει. Είτε είναι και το ζήτημα είναι αν θα είναι η διαφορά και η ψαλίδα 9 ή 10 μονάδες, αν θα έχει 160 ή 165 η Νέα Δημοκρατία και αν θα έχει 70 ή 75 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το θέμα μας. Mm-hmm. Τον Απρίλιο που μας πέρασε, κατατέθηκε στην Κομισιόν το πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα σταθερότητας, mm-hmm. με βάση τα εξάμηνα της εποπτείας από τη Δανειακή Σύμβαση, για τα έτη 2019-2022. Να τα μετρήσουμε. Mm-hmm. Είναι 19, 20, 21, 22. Το πρόγραμμα δηλαδή της επόμενης τετραετίας. Είναι από τις σπάνιες φορές που γνωρίζουμε που έχει χώρα, έτσι, με αρκετές λεπτομέρειες επομένως το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης και αυτό το έχει συντάξει προηγούμε. Mm-hmm. Και όλα δείχνουν ότι όταν ζοριστούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά όταν ζοριστούν και οι δανειστές, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Αν δεν βγαίνει αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, θα βοηθήσει και κάποιος πρόθυμος, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε και από άλλους χώρους, γιατί έχουμε δει την προηγούμενη φορά τη συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με συγκολητική ουσία το λαός του Καρατζαφέρη. Mm-hmm. Μετέπειτα είδαμε τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας με συγκολητική ουσία τη ΔΗΜΑΡ. Είδαμε και η κυβέρνηση τραπεζιτών, η κυβέρνηση δικαστών. Από τη στιγμή που οι πολίτες έχουν δει και τους μεν και τους δε να εφαρμόζουν, όπως λέτε εσείς, αντιλαϊκές πολιτικές. Για ποιο δεν λόγο οι ψηφοφόροι δεν επιλέγουν το Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι μία άλλη επιλογή εντελώς διαφορετική. Σας πρόλαβα, γιατί δεν έχουν νιώσει εμπιστοσύνη στη δύναμή τους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από κάποιο εργολάβο λύσεων. Γι' αυτό από έχετε και ευθύνη και εσείς ενδεχομένως με τον τρόπο που περνάτε το μήνυμα. Ασφαλώς, μπορεί να υπάρχει και τέτοιου είδους ευθύνη. Αλλά από τη μία μεριά υπάρχει αυτό και από την άλλη μεριά υπάρχει επιστροφή σε δοκιμασμένες καταστροφικές πολιτικές, δηλαδή σε επιλογές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εσείς έχετε κάποια προτίμηση αυτό από τα δύο κόμματα, ποιος να βγει πρώτος και ποιος δεύτερος. Δεν θα προτιμούσατε ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Είχαμε κάποια προτίμηση, θα είχαμε πάει με αυτά τα κόμματα καθαρή κουβέντα. Είναι το ίδιο, δηλαδή όπως είναι να βγει. Όχι, το ίδιο δεν είναι. Όμως η στρατηγική τους είναι όμοια. Το ίδιο δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπληξε το δικό σας χώρο, το χώρο της αριστεράς. Έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Συκοφάντησε όσο κανείς άλλος, συκοφάντησε ιδέες, αξίες, ιδανικά. Πιστεύετε ότι αυτό δημιουργεί δυσκολία στον ψηφοφόρο να ψηφίσει και το ΚΚΕ? Ακούστε να δείτε, όταν δημιουργείται ένα τέτοιο συκοφαντικό ρεύμα απέναντι σε αυτό που ο λαός μας αυτοπροσδιορίζει ως αριστερά και υπάρχει μια γενική τάση που λέει την είδαμε και την αριστερά, mm-hmm. ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προειδοποιούσε, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αγγίζει όλο τον κόσμο. Ναι. Αυτό που λένε οι δημοσκόποι αριστερά του πολιτικού φάσματος. Ναι. Που λένε. Γιατί υπάρχει και μια τέτοια θολούρα πλέον για το τι είναι αριστερά, για το τι mm-hmm. είναι ριζοσπαστισμός. Μια τέτοια θολούρα, ένας απίστευτος ιδεολογικός αχταρμάς που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. που είναι λογικό συσκοτίζει να για συμπιέζει τέτοιες αξίες και τέτοια οράματα και τέτοια ιδανικά. Mm-hmm. Γι' αυτό και επιμένουμε. Και μέχρι τελευταία στιγμή και λέμε ότι λύση δεν είναι ούτε η αποχή, λύση δεν είναι ούτε η απογοήτευση, λύση δεν είναι η αποστράτευση η οποία δημιουργήθηκε από τη διάψευση τέτοιων ψεύτικων ελπίδων, η λύση είναι η συμμετοχή. Ζητάτε από τον κόσμο να πάει λοιπόν να ψηφίσει. Της πραγματικής δύναμης του ριζοσπαστισμού και της ανατροπής, mm-hmm. που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ναι, οι πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και οι πραγματικές αλλαγές που θέλουν οι νέοι άνθρωποι, που θέλουν οι εργαζόμενοι, που θέλουν οι συνταξιούχοι. Μπορεί να βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, Ύλη, Πυρσή και Περιστέρια, αλλά αυτές οι πραγματικές αλλαγές δεν βρίσκονται στα προγράμματα αυτών των κομμάτων. Mm-hmm. Πραγματικές αλλαγές είναι αποτυπωμένες στο πρόγραμμα και στον πυρήνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μάλιστα. Και για να γίνουν αυτά, απαιτείται αγώνα. Στην επόμενη μέρα, πραγματικά αυτό που φοβάται ο κόσμος έρχεται ένας οδοστρωτήρας, αλλά αυτά το μεγάλο θέμα. Να ξέρετε. Αυτό το μεγάλο θέμα όμως του οδοστρωτήρα που πρέπει να μας προβληματίζει δεν είναι αν ο οδηγός θα τον πηγαίνει τον οδοστρωτήρα με 100 χιλιόμετρα ή αν θα τον πηγαίνει με 120 για να μας εγκρύψει.